με μια, μια απόφαση που ελήφθη σύμφωνα με πληροφορία σήμερα από την κυβέρνηση. Το 10% του προσωπικού με σύμβαση ορίστου χρόνου που υπηρετεί σε 171 οργανισμούς του Δημοσίου αλλά και σε 10 θα πρέπει μέχρι την επόμενη εβδομάδα να ενταχθεί στο καθεστώς της Εργασιακής Εφεδρίας. Η επιλογή του πλεονάζοντος προσωπικού θα γίνει από τις διοικήσεις αυτών των οργανισμών με δύο μόνο κριτήρια. Πρώτον, θα ενταχθούν οι υπάλληλοι που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και δεύτερον, εάν δεν καλυφθεί το 10% αναοργανισμό, η δεξαμενή θα συμπληρωθεί μόνο με υπαλλήλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Όπω εκτιμάται, στου 171 αυτού οργανισμού του Δημοσίου απασχολούνται 42-45.000 υπάλληλοι, άρα σε εργασιακή εφεδρεία θα μπουν 4.200 έω 4.500. Η Εργασιακή Εφεδρεία είναι απόλυση. Και από ό,τι φαίνεται, σιγά σιγά θα αφορά όλου του ιδιωτικού δικαιοργαζόμενου στο Δημόσιο. Τα ονόματα των υπαλλήλων που θα ενταχθούν στην Εφεδρεία και οι οποίοι θα λαμβάνουν για ένα χρόνο το 60% του βασικού του μισθού θα αναρτηθούν σε πίνακε κατάταξη από το ΑΣΕΠ ώστε να γίνει αξιολόγησή του. Ελάχιστοι από αυτού θα μεταδαχθούν σε άλλο φορέα του Δημοσίου, ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν την επιλογή τη εθελουσία εξόδου, εάν βρίσκονται κοντά στη σύνταξη ή συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μερική απασχόληση. Όσοι αποκλειστούν από όλα αυτά, θα οδηγούνται αναγκαστικά στην απόλυση. Στην περίπτωση του πρώτου πακέτου των 171 οργανισμών, των οποίων το μέτρο τη Εφεδρεία για του υπεράριθμου υπαλλήλου του θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έω τα τέλη Σεπτεμβρίου, θα αφορά κυρίω την εφαρμογή τη εθελουσία εξόδου Καθώ οι περισσότεροι θα βρίσκονται κοντά στη σύνταξη. Τι ΑΣΕΠ, ένα εργαζόμενο εδώ πέρα που δουλεύει 30 χρόνια, τι να περάσει. Τι πια. Εκτό τη εφεδρεία για να καλυφθεί η απέτηση τη Τρόικα για μείωση του δημοσίου τομέα κατά 150.000 υπαλλήλου έω τα τέλη του 2014, εξετάζεται από την κυβέρνηση να αυξηθεί από του χρόνου και η αναλογία μια πρόσληψη ανά 10 αποχωρήσει που ισχύει φέτο, γεγονό που θα σημάνει λιγότερε προσλήψει στο δημόσιο.